Ρέει από το Μαξίμου ήδη από τον Ιούνιο ότι μην ανησυχείτε, θα τους βρούμε τους 180, γιατί είναι πολλοί βουλευτές οι οποίοι θα σκεφτούν την θητεία τους επειδή δεν θα επανεκλεγούν. Για το μισθό, τους μισθούς. Είναι μια έμεση, είναι μια έμεση δωροδοκία. Γιατί, κύριε, γιατί, κύριε, γιατί απλούστατα σου λέει θα ψηφίσεις για να διατηρήσεις την θητεία σου για ένα χρόνο ακόμα. Ναι. Είναι το, η ίδια ακριβώς τακτική με αυτή που χρησιμοποίησε. Δεν σας αφορά, γιατί εσείς, παρά το ότι είστε 1% στις δημοσκοπήσεις, δεν θέλετε να ψηφίσετε. Οπότε δεν σας αφορά. Αφορά την τιμή του πολιτικού συστήματος, των βουλευτών. Αυτό που σας αφορά είναι αν θα πάτε με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό σας αφορά. Το δεύτερο, λοιπόν, με βάση αυτό που ο κύριος Καλατζής το δεύτερο, λοιπόν, είχα την εντύπωση ότι μετά τη δήλωση του κύριου Σκουρλέτη, ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα θα μάζευε το θέμα την επόμενη μέρα και δεν θα το συνέχιζε. Με λύπη μου, συνειδητοποίησα ότι συνεχίζω. Δεν αναδείξαμε κανένα θέμα. Είπατε. Δεν το αντιμετωπίσατε. Το θέμα προσπαθείτε να το καλλιεργήσετε και να το συντηρήσετε εσείς. Ο κύριος Σκουρλέτης αναφέρθηκε στο δημοσίευμα μιας εφημερίδας. Τι λέτε τώρα. Το οποίο, από τον Παναγιώτο Λαφαζάνη δεν περίμενα να πει ότι αναπαράγω, το δημοσίευμα μιας εφημερίδας. Αναφέρθηκε στο δημοσίευμα μιας εφημερίδας. Εσείς το υποστηρίζετε το θέμα. Μιας εφημερίδας και από εκεί πέρα το αναγάγατε σε κεντρικό θέμα. Και εν πάση περιπτώσει άρχισε μια ολόκληρη εκστρατεία. Αφού το κάνετε αυτό, ερχόστε και λέτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν ρωτήθηκε δυναμητίζει το πολιτικό κλίμα. Όταν ρωτήθηκε ο κύριος Σκουρλέτης, για ποιο λόγο το κάνατε αυτό, ξέρετε τι επιχείρημα επιστράτευσε? Ότι ο φόβος φυλάει τα έρμα. Έτσι. Ο φόβος φυλάει τα έρμα, κύριε Παναγιώτη μου. Μου το είχε πει κάποιος υπουργός δημόσιας τάξης όταν προέβαινε στις προληπτικές συλλήψεις. Μου το είχε πει η κυβέρνηση όταν άδειαζε τους δρόμους με την επίσκεψη της κυρίας Μέρκελ. Ο φόβος φυλάει τα έρμα. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Δείχνετε ένα προσανατολισμό που σας έχει φέρει μέχρι εδώ. Προειδεάζει το κλίμα. Αυτή είναι η ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ πάτε για συνεργασία, υποτίθεται. Εγώ το μόνο που ξέρω, Παναγιώτη μου, είναι ότι η πρώτη συνάντηση του κυρίου Τσίπρα ήταν με τον κύριο Καμένο. Εγώ αυτό ξέρω. Τώρα εσείς πείτε ό,τι θέλετε. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, όταν βλέπει πολιτικούς αρχηγούς ο κύριος Τσίπρας, είναι κακό. Και από ποιον αρχίζει είναι συμβολικό. Δεν είναι θέμα αρχίζει να τελειώνει. Όχι, με συγχωρείτε. Πάλι παραμορφώνετε τα πράγματα και δείχνετε, ας πούμε, τον προσανατολισμό σας για άλλη μια φορά. Διότι τη συνάντηση την είχε ο κύριος Καμένος εδώ και καιρό. Εσείς θα συνεργαστείτε με τον κύριο Καμένο? Πρόταση για τα κόκκινα δάνεια και ζητούσε να στηρίξει την πρόταση του κυρίου Καμένου. Εγώ είχα την απέτηση από τον Παναγιώτο Λαφαζάνη να βγει για να πει τα λάθος η δήλωση Σκουρλέτη. Τώρα, με συγχωρείτε, δεν έκανε δήλωση, αυτοτελή δήλωση. Πώς δεν έκανε, κύριε Λαφαζάνη? Επικαλέστηκε τώρα, αφού ανέδειξε τη δήλωση, πώς δεν έκανε, το πήρε πάνω του τώρα. Επειδή τώρα έχει ανοίξει ένας πολιτικός διάλογος ευρύτερος. Είναι αλλάξιστο τον μυστήρα και αυτό είναι ξένο προς τη δική μας αριστερά. Νομίζετε ότι αυτή η ατζέντα βοηθάει? Νομίζετε ότι έτσι θα τροφοδοτήσετε μία άλλη κατεύθυνση στην πολιτική ζωή. Η πολιτική ζωή πρέπει να εστιαστεί στα μεγάλα προβλήματα που έχει η χώρα. Και εγώ σας ανέφερα, σας το λέω, γιατί εσείς όλο για συνεννόηση μιλάτε, αλλά δεν μας λέτε τη βάση συνεννόηση. Λοιπόν, τη βάση συνεννόηση. Δεν την ξέρω τι θέλετε. Κύριε Τσούκαλη, πείτε εσείς. Εγώ δεν την ξέρω. Είναι η ίδια θέση με τον κύριο Σταθάκη. Κύριε Λαφαζάνη, να ρωτήσω. Με τον κύριο Σταθάκη και με τον κύριο Λαφαζάνη. Υπάρχει βάση συνεννόηση με τον ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Τσούκαλη? Αυτό που σας λέω είναι ότι χρειάζεται η χώρα μια άλλη πορεία. Από τα κεντρικά προβλήματα της χώρας είναι η Τρόικα, είναι τα μνημόνια. Είναι το χρέος και είναι λυπηρό αυτό που σας είπα, ένας πρωθυπουργός της χώρας να βγαίνει στη Βουλή και να λέει για βιώσιμο χρέος την ώρα που το χρέος είναι θηλιά στο λαιμό της χώρας. Κύριε Τσούκαλη, για να κλείσουμε. Υπάρχει, λέτε, βάση συνεννόησης με το ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχουν δυνατότητες συνεννόησης. Επί της πολιτικής και επί της προγραμματικής. Σε μεγάλη γκάμα. Βάση συνεννόησης με τον κύριο Κουβέλη υπάρχει από την κοινοβουλευτική ομάδα? Ορίστε. Βάση συνεννόησης με τον κύριο Κουβέλη από την κοινοβουλευτική ομάδα υπάρχει? Αυτό κατεδείχθη την τελευταία εβδομάδα που πραγματικά έγινε.